Οι απέναντι Νταβίδ Φερέρ και Ντάστιν Μπράουν λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας στο φετινό Qatar ExxonMobil Open. Τα χρωματιστά κορδόνια του Τζαμαϊκανού Μπράουν, που έχει πολιτογραφηθεί Γερμανός, τραβούν το βλέμμα. Η φωτορεπόρτερ επί το έργο. Το ίδιο και το Αλτζαζίρα με το αθλητικό του κανάλι να μεταδίδει live τον αγώνα. Εδώ ο σπίκερ. Και εδώ σε τέντα το live studio. Οι παίχτες της Paris Saint-Germain παρακολουθούν από το βασιλικό θεωρείο. Ιδιοκτήτης της ομάδας είναι ως γνωστόν το κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο του Κατάρ και πρόεδρός της ο πρόεδρος της Καταριανής Ομοσπονδίας του τένις, Νάσερ Αλ-Κιλάιφι. Αναγκαστικό break λόγω ατυχήματος. Ο Φερέρ τρύπησε με το παπούτσι του το κόρτ και ο αγώνας διακόπτεται. Φτάνουν οι πρώτοι για να αποτιμήσουν τη ζημιά. Έρχονται ενισχύσεις. Έρχονται και άλλες ενισχύσεις. Έρχεται και απεσταλμένος του βασιλικού θεωρείου. Οι της Καταργενής Ομοσπονδίας του τένις ενημερώνονται. Το βλέμμα δείχνει εκνευρισμό. Νέα ενημέρωση. Η επιδιόρθωση καθυστερεί και τα ball boys και girls καλούνται να ψυχαγωγήσουν τους θεατές. Τι ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Τούτος εδώ τον παπά. Για τραπεζάκι χρησιμοποιεί την πλάτη ενός πρόθυμου συναδέλφου του. Η χαριτωμένη Δεσποινής τραγουδά. Οι θεατές την επιβραβεύουν, αναδεικνύεται νικήτρια και κερδίζει ένα iPad. Είναι και γουρλού. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και ο αγώνας ξεκινά και πάλι. Άρα το τσεκάρω ίσως, αφήνει η ρακέτα και πάει ήδη να το τσεκάρει. Πάει ο Φερέρ, ο άνθρωπος που πάει μετά. Ο Φερέρ εγκρίνει την επιδιόρθωση και όλοι παίρνουν θέσεις. Και οι αθλητές και το τυχερό ball girl.